το όραμα του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Παϊσίου του Μεγάλου. Διηγείται ο Όσιος Ιωάννης ο Κολοβός για τον Όσιο Παΐσιο τον Μέγα. Ποθώντας να δω και να απολαύσω την Θεία Χάρη, τον επισκέφθηκα στο κελί του, αλλά προτού ακόμη κτυπήσω την πόρτα, τον άκουσα να συνομιλεί με κάποιον. Για τον λόγο αυτό έμεινα απέξω από το κελί, αλλά δυστυχώς έκανα λίγη φασαρία και ο Όσιος βγήκε έξω για να δει τι συμβαίνει. Όταν με είδε χάρηκε πολύ και γι' αυτό με αγκάλιασε και με φιλούσε. Έτσι έκανα κι εγώ. Όταν όμως μπήκα μέσα στο κελί, άρχισα να κοιτώ από εδώ και από εκεί για να δω τον άνθρωπο με τον οποίον συνομιλούσε προηγουμένως, αλλά δεν είδα κάποιον. Ο ίδιος κατάλαβε ότι κάτι αναζητούσα και με ρώτησε. «Βλέπεις κάτι παράξενο» «Ναι» του απάντησα «Πριν από λίγο σε άκουσα να μιλάς με κάποιον αλλά δεν βλέπω κάποιον στο κελί σου. Τι συμβαίνει» «Σε παρακαλώ να μου φανερώσεις το παράδοξο αυτό μυστήριο» «Πράγματι αγαπητέ μου Ιωάννη παράδοξο μυστήριο θα σου αποκαλύψει σήμερα ο Θεός» είπε ο θείος Παΐσιος «Και εγώ θα φανερώσω σε σένα την αγάπη που έχει σε εμάς η αγαθότητά του. Αυτός, εξαιρετικέ μου φίλε που άκουσες να συνομιλεί μαζί μου, ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο πρώην βασιλεύς των χριστιανών. Κατέβηκε εδώ κατ' εντολήν του Θεού και μου είπε «Μακάριοι είστε εσείς οι οποίοι αξιοθήκατε να γίνετε μοναχοί». Και πράγματι, ο μακαρισμός αυτός προέρχεται από τον ίδιο τον Σωτήρα Χριστό και ρωτώντας τον εγώ «Και ποιος είσαι εσύ Κύριε, ο οποίος λέγεις αυτά τα λόγια και μακαρίζεις εμάς τους μοναχούς» και μου απάντησε «Εγώ είμαι ο Μέγας Κωνσταντίνος, κατέβηκα από τους ουρανούς για να σου φανερώσω την δόξα που απολαμβάνουν εις τους ουρανούς οι μοναχοί και την οικειότητα και την παρησία που έχουν προς τον Χριστό και σε μακαρίζω Παΐσιε» διότι παρακινεί τους μοναχούς στην ιερή διαγωγή της ασκήσεως. Αντιθέτως εγώ μέμφωμαι και κατηγορώ τον εαυτό μου, διότι δεν κατάφερα να μπω σε αυτήν την μεγάλη τάξη των μοναχών και δεν μπορώ να υποφέρω αυτήν την ζημιά που έπαθα. Και πάλιν του είπα εγώ, γιατί ο Κωνσταντίνε, κατηγορείς τον εαυτό σου. «Μήπως και εσύ δεν απόλαυσες την αίδιον εκείνην δόξαν και θείαν έλαμψην» «Ναι, την απίλαυσα» μου αποκρίθηκε «αλλά δεν έχω την ίδια παρησία με τους μοναχούς, ούτε την ίδια τιμή με εκείνους» Απόσπασμα από τον βίο του Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου που συνέγραψε ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός και δημοσιεύεται στον συναξαριστή του Αγίου Νικόδημου του Αγιορείτου